Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΕΡΜΗ, τον κύριο Λούκα Φάνιερο. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε. Καλό μεσημέρι. Ένας νέος φάκελος, ο δεύτερος για την ομάδα του ΕΡΜΗ. Ναι. Μια τοποθέτηση αρχική για αυτή τη νέα εξέλιξη. Αυτά τα μέτρα σε ποιες χώρες υπάρχουν, αυτούς τους νέους φάκελους, αν γνωρίζεις. Εννοείται τους πειθαρχικούς κανονισμούς που έχει εφαρμόσει η ΚΟΠ, έτσι. Ναι. Αυτοί οι πειθαρχικοί κανονισμοί, όπως μας έχει ενημερώσει και η ΚΟΠ, είναι ύστερα από συνεννόηση με την UEFA. Τουλάχιστον αυτό μας έχει λεχθεί. Μόνο στην Κύπρο. Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό το πράγμα. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, μπορώ να βγεις. Εσείς υποστηρίζετε ότι αυτά ισχύουν μόνο στην Κύπρο. Βεβαίως. Μάλιστα. Υπάρχουν στην Ελλάδα τα πράγματα. Σας λέω, αυτό μας έχει λεχθεί από την ΚΟΠ. Θα το ψάξουμε όμως. Θα το ψάξουμε. Μετά που να κάνει τον έλεγχο σου, να γίνει. Αν δεν την απάντηση είναι μόνο σου, για να την ακούσει. Ναι, το θέμα όμως, το θέμα κύριε πρόεδρε, είναι το εξής. Ναι. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι, η UEFA λέει ότι υπάρχει μια επαιτειότητα προς την ομάδα του ΕΡΜΗ. Σύμφωνα με αυτή την επαιτειότητα, ο ΕΡΜΗς κινδυνεύει με χρηματικό πρόστιμο 50.000 ευρώ και αφαίρεση 6 βαθμών. Εντάξει, αφού σου είπα από την αρχή, σας είπα από την αρχή ότι οι άνθρωποι θέλουν να δικάζουν μόνοι τους, να βάλουν ποινές μόνοι τους, δίχως να έχεις αντίλογο, δίχως να έχεις υπεράσπιση. Αυτό το πράγμα γίνεται μόνο στην Κύπρο. Μάλιστα. Εντάξει, ότι δικαιούνται μια ομάδα να έχει μια υπεράσπιση. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Μια μέρα πριν το παιχνίδι, το συγκεκριμένο παιχνίδι, εσείς ως ΕΡΜΗς ενημερώσατε τόσο την ΚΟΠ, όσο και την αστυνομία, ότι έχετε πληροφορίες ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Σωστό. Ναι. Η Ομοσπονδία, τι σας είπε για αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν θα το πω στον αέρα, γιατί να μιλήσω με έναν δικηγόρο και μετά θα μιλήσω συγκεκριμένα πράγματα. Και άμα θέλουν και να ακούμε στην τηλεόραση απέναντι ένας που άλλο, να μιλούμε σαν να... Δύο παντιπροσώπων του ποδόσφαιρου. Είχατε ζητήσει αναβολή. Και δημόσια, τους καλούν να μπουν σε δημόσια, όχι μόνο κρυφά. Τα κρυφά να τελειώσουν πλέον. Αυτό είναι και δημόσια, μπροστά του κοινού, τον κόσμο να ακούσει. Αυτό και απαντούν. Είχατε ζητήσει αναβολή, κύριε πρόεδρε. Είχα ζητήσει αναβολή και πήρα απόφαση μόνο στον κύριο Σκουτσοκόμη, δίχως να ρωτήσει την εκτελεστική. Εγώ αποτάθηκα στην εκτελεστική. Σε όλους τους αρμόδιους της εκτελεστικής, η εκτελεστική να πάρει μια απόφαση ότι θα έχω μια αγώνα όπως οι διεκοπήκαν παλιά με του Βαραλίμνη, με άλλες ομάδες που υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Και πήρε απόφαση μόνο στο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, δίχω να δώσει κανέναν της εκτελεστικής ότι δεν θα αναβληθεί ο αγώνας. Συνεχίζεται στον ΕΡΜΗ, γιατί βγήκε προς τα έξω ότι παρετήστε. Όχι, παρετούμε, θα είμαι δίπλα από την ομάδα, αλλά δεν θα είμαι πρόεδρος, γιατί δεν αξίζω νομίζω να είμαι πρόεδρος για την ομάδα τη στιγμή που φέρνω φακέλους. Παίρνω λεφτά από τα στοιχήματα. Ξέρεις, έχω ανάγκη από λεφτά αυτές τις μέρες και πρέπει να παίρνω στοιχήματα πιάνω λιγάκια. Μάλιστα. Οπότε, θα περιμένουμε τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν. Κύριε Φανιώση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.